Κύριε Μπούλη, υπάρχει κάποια τελευταία ενημέρωση για τη διαζύγιο του Αντώνη Ρόιτερ με τη Δήμητρα Γεννήτη? Είναι θέμα, υποθέτω ότι είναι στη δικαιοσύνη το όλο ζήτημα. Μπορώ να μάθω και να σας ενημερώσω. Κύριε Μπούλη, θέλω να μου πείτε τρία ελεϊνά ψέματα. Θέλω να βάλετε τα δυνατά σας και να σκεφτείτε τα τρία πιο μεγάλα ψέματα που μπορείτε να σκεφτείτε. Ξεκινήστε, παρακαλώ. Η κυβέρνηση δράσει λογικά. Η κυβέρνηση έχει αυτόνομη πολιτική και έχει υπουργούς οι οποίοι δουλεύουν. Κύριε Μπούλη, ο κύριος Τροσκάν δήλωσε πως η κινητικότητα του εγκεφάλου του Πρωθυπουργού, η πνευματική κινητικότητα, είναι μηδενική. Πώς σχολιάζετε τη δήλωση αυτή? Είναι μια θεώρηση του κύριου Τροσκάν που εννοείται δεν υπάρχει λόγος να τη σχολιάσω. Κινητικότητα όμως είναι μια πραγματικότητα. Κύριε Μπούλη, πρόσφατα έγινε γνωστό ότι εξαιτίας ενός ατυχήματος στη μεταφορά έσπασε το κουπί από το Πρωθυπουργικό κανό. Τον ίδιο τον ενημερώσατε σχετικά? Πρέπει να απαντήσω τώρα σε αυτό. Δεν τον ενημερώσα.